ξεκινάς πάντα από κάτι που ξέρεις καλά. Οπότε αυτό που ξέρεις καλά είσαι εσύ. Ναι, είναι σημαντικό το ότι παίρνω μια εικόνα που είναι από ένα προσωπικό αρχείο, γιατί υπάρχει άλλη συναισθηματική φόρτιση. Δουλεύω πολύ με αρχιακό φωτογραφικό υλικό, το οποίο επεξεργάζομαι αρχικά ψηφιακά και έπειτα με το χέρι. Έπειτα το εκτυπώνω και μετά μέσα από μια χρονοβόρα διαδικασία αποδομώ την εικόνα, τέλος πάντων, με διάφορους τρόπους. Είναι μια πολύ εσωτερική διαδικασία. Πάντα δούλευα με λίγα μέσα, δηλαδή ήθελα με το ελάχιστο να φτιάξω κάτι, οπότε πάντα ήταν μολύβι, χαρτί και μια επαναληπτική διαδικασία η οποία με ένα μόνο μέσο μπορείς να δημιουργήσεις άπειρα, έναν ολόκληρο κόσμο. Υπάρχει μια μηχανία, θα έλεγα, στην αρχή. Δεν είναι εύκολα προσβάσιμη εικόνα. Πρέπει να συγκεντρωθείς αρκετά για να μπορείς να δεις τι απεικονίζει ή να καταφέρεις να περάσεις την υλικότητα του μολυβιού και να μπεις μέσα. Δεν θέλω να κατευθύνω το κοινό να σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο ή να δει κάτι. Ο σκοπός είναι κάπως να του προτείνω έναν νέο τρόπο ανάγνωσης των πραγμάτων, ειδικά εικόνων που φέρουν μια φόρτιση πολιτική ή ιστορική και πώς μπορούμε ή αν είναι δυνατόν να διαβάσουμε μια εικόνα ξεχωριστά από το τι απεικονίζει. Γενικά υπάρχει μια αγωνία να καταλαβαίνουμε τα πράγματα νοητικά, ενώ και κάπως απενεργοποιούμε τις άλλες αισθήσεις, οπότε μπορεί να μας αρέσει κάτι χωρίς να μας αρέσει ή να μην μας αρέσει, χωρίς απαραίτητα να το καταλαβαίνουμε. Οπότε το ζήτημα νομίζω είναι να είσαι ανοιχτός, να το καταλάβεις όχι με το μυαλό ή τη λογική, αλλά συναισθηματικά ίσως.